Και βέβαια, κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια πόσο μεγαλύτερες θα ήταν οι απώλειες στο μάτι αν δεν έσπευδαν αυτοβούλος από την πρώτη στιγμή και παρά τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, οι ιδιώτες με τα σκάφη τους για να διασώσουν εγκλωβισμένους. Ο Βαγγέλης Καραμπέτσος ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο με το ταχύπλοο του. Υπάρχουν συμπολίτες μας που χωρίς ίχνος υπερβολής χρωστούν σε αυτή του την πρωτοβουλία τη ζωή τους. Ο ίδιος αφηγείται στη Μαρία Δουρουδή όσα έζησε εκείνη τη νύχτα. Έχετε 20 άτομα στο σκάφος σας, κύριε Καραμπέτσο? Αυτή τη στιγμή είναι περίπου. Και πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Είμαστε στο Κάμπο Βέρντε, είμαστε στο λιμάνι του στο Μάτι. Είναι Δευτέρα μετά τις 11 το βράδυ. Το Μάτι έχει καεί και επικρατεί πανικός. Μέσα σε αυτό το χάος, ο Βαγγέλης Καραμπέτσος, ιδιοκτήτης εταιρείας φουσκωτών σκαφών, αποφασίζει από μόνος του να πάει στο Μάτι και να σώσει τους εγκλωβισμένους. Σιγά-σιγά έφτασα χωρίς να βλέπω κοντά στα βράχια και τα πήρα παράλληλα μετά την παραλία. Δηλαδή την πήρα παράλληλα με το σκάφος, σιγά, πολύ σιγά. Δεν ακούγονται φωνές κόσμου. Τίποτα. Ήταν μια ησυχία απίστευτη, έτσι. Βάραγα εγώ την κόρνα του σκάφους, χτύπαγα, έχει κόρνα το σκάφος, τη χτύπαγα, μετά έσβηνα τη μηχανή να ακούσω φωνές. Αυτό το έκανα μία φορά, δεν άκουσα, τη δεύτερη κατευθείαν άκουσα φωνές. Και είδα και σήματα, μου κάνανε σήματα με φακό. Αντριάννα! Γιουλία! Το πρώτο γκρουπ ήταν νεαροί, οι οποίοι ήταν λίγο ψύχρεμοι. Ήταν και μία κυρία, η οποία ήταν μεγάλη ηλικία, μπορεί να ήταν 75-80, και δεν ήθελε να μπει μέσα στο σκάφος. Και τελικά σκέφτηκα και έβγαλα το στρώμα του σκάφου, τον μπροστινό, έχει μια που ξαπλώνει, το δίπλωσα, τη σύραμε, δεν πάνω στο στρώμα. Ο ίδιος δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής. Παρ' όλα αυτά, αποφασίζει να κάνει κι άλλο δρομολόγιο για να διασώσει όσο κόσμο μπορούσε. Εκεί τριγύρω είδε και το λιμενικό. Υπήρχε και ένα σκάφος του λιμενικού. Όταν βγήκα από τον καπνό και είχα πάρει τον κόσμο, είδα ένα σκάφος το οποίο ήταν πιο ανοιχτά όμως, μακριά από τον καπνό. Όταν γύρισα από το πρώτο δρομολόγιο, σταμάτησα στο σκάφος του λιμενικού και τους ρώτησα τι να κάνω. Και μου είπαν να παίρνω κόσμο απ' έξω και να τον πηγαίνω στο σκάφος του λιμενικού. Είναι κανείς μέσα! Πήρα πάρα πολλά δρομολόγια στο Μάτι, κυρίως και πάρα πολλά παιδιά, δηλαδή από μηνών μέχρι και 10 ετών. Και έχετε αναχωρήσει από το λιμάνι? Τώρα μόλις βγαίνουμε, πηγαίνουμε στο σκάφος του λιμενικού και από το σκάφος του λιμενικού θα πάνε στη Ραφίνα. Στο Ραμάντα ήταν όλο το ξενοδοχείο στην προβλήτα και περίμενε να φύγουν. Και έτυχε μάλιστα και πήρα και ένα ζευγάρι, το οποίο το έμαθα μετά, τους οποίους το πρωί τους είχαμε πάει tour με το σκάφος ενοικιάσεων και το βράδυ τους κάναμε διάσωση. Δεν μου είπε κανένας όμως εμένα, από ένα σημείο και μετά, ότι υπήρχαν άνθρωποι στη θάλασσα. Να γλιτώσει από τη φωτιά και τον καπνό και να πνίγεις μετά εγκαταλειμμένο στη θάλασσα. Είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι? Όλοι καλά είναι, ναι, δύσπνοια λίγο. Ψύχρεμοι? Όχι όλοι. Ο ίδιος δεν νιώθει ήρωας, αν και πολλοί από αυτούς που έσωσε δεν παρέλειψαν να τον ευχαριστήσουν. Μου έχουν στείλει ευχαριστήρια μέσω Facebook, με βρήκανε. Και μάλιστα και μου κάνανε και το τραπέζι. Από τους πρώτους που διέσωσαν.